Συναγωνιστές και συνοδοιπόροι στο δύσκολο αγώνα μας, η συμπαράσταση και αλληλεγγύη σας μας τρέφει με ελπίδα και μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς όλους. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε τίποτα και μαζί σας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω επαναλαμβάνοντας τα όσα έχουν πει οι συνάδελφοι για τη ΛΑΡΚΟ. Το τι σημαίνει και ποιες είναι οι δυνατότητές της. Προφανώς θα έχετε ακούσει ολίγες φορές, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλο αυτό το χρονικό διάστημα που η ΛΑΡΚΟ βρίσκεται στην επικαιρότητα. Θα προτιμούσα σήμερα όμως να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου, όσο πιο απλά και κατανοητό μπορώ, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τη συγκινησιακή φόρτιση λόγω των στιγμών που ζούμε, των ιστορικών. Από το ξεκίνημά μου ως εργαζόμενος και συνδικαλιστής, θυμάμαι τον εαυτό μου μαζί με τους συναδέλφους και συναγωνιστές να τρέχουμε νυχθημερών να κρατήσουμε τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή. Συνέχεια με την αγωνία, ειδικά σε μέρες γιορτινές, όπου οι αναμνήσεις είναι πιο έντονες, αλλά και μέρες καθημερινές, άλλοτε με το άγχος, αν θα πάρουμε τις μεταλλευτικές άδειες, άλλοτε αν θα ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο μετά από βία και τρομακτικά ατυχήματα. Μια ζωή ολόκληρη εμείς οι εργαζόμενοι βάζουμε πλάτη για αυτή την επιχείρηση. Δίνουμε το αίμα μας και τη ζωή μας. Όχι μόνο για το μεροκάματο και τα προστοζήν. Η ΛΑΡΚΟ για όλους μας είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η ΛΑΡΚΟ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται. Είναι ο εγγυητής του μέλλοντος των παιδιών μας. Είναι η ελπίδα μας και συνάμα η όποια προοπτική ανάκαμψης και ανάπτυξης, όχι μόνο για μας, όχι μόνο για τις οικογένειές μας και τις τοπικές κοινωνίες που ζούμε, αλλά για όλη την Ελλάδα. Τα θανατηφόρα ατυχήματα μας σημάδεψαν για πάντα. Οι ψυχές των 80 συναδέλφων πλανώνται στον εργασιακό μας χώρο και μας καθοδηγούν. Μας δείχνουν τον δρόμο της κοινής πορείας, της ομοψυχίας και της ομόνοιας. Κυρίως όμως μας πεισμώνουν και μας τυχιώνουν να μην αφήσουμε να γίνει το έγκλημα, να μην αφήσουμε να κλείσει η ΛΑΡΚΟ, να μην αφήσουμε τη ματαιότητα να μας νικήσει. Όλα αυτά τα χρόνια οι εργαζόμενοι προσπαθούν να επιβιώσουν ισορροπώντας σε μια ευμετάβλητη πολιτικά κατάσταση, με διαφορετικές κυβερνήσεις, πολιτικούς προϊστάμενους, κομματικές ιδεολογίες και αντιλήψεις. Από την άλλη πλευρά, οι κυβερνήσεις, παίζοντας τα πολιτικά τους παιχνίδια, θυσίαζαν τη ΛΑΡΚΟ όπως ο σκακιστής το στρατιώτη. Την κατακρεουργούσαν, τη ρήμαξαν. Σήμερα θα ρίξει πως η ΛΑΡΚΟ, ως βαριά ασθενής, βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας από άπειρες λάθος εγχειρήσεις και επεμβάσεις των κυβερνώντων όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε από τη μία πλευρά την κυβέρνηση να την κατακρεουργεί με μίσος και απαράμιλωμένος, να ξεσκίζει τις σάρκες, να κόβει τα κομμάτια της και να τα δορίζει στους δίθεν εξυγιαντές επενδυτές, αυτούς που θα φέρουν την ανάπτυξη στον τόπο μας. Μπας και τους δελεάσει, μπας και τους ευχαριστήσει και κρατηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον τους. Από την άλλη πλευρά, στο χειρουργείο, εμείς οι εργαζόμενοι κρατούμε την καρδιά της ΛΑΡΚΟ στα χέρια μας, κάνοντας καθημερινά μαλάξεις και δίνοντας το φιλί της ζωής όταν και όποτε χρειαστεί. Εμείς και εσείς είμαστε οι άγγελοι της ΛΑΡΚΟ. Είμαστε οι θεματοφύλακες του ορυκτού πλούτου της χώρας μας. Είμαστε οι προστάτες της ελπίδας. Η κυβέρνηση στην υπόθεση εγκληματικής εκαθάρισης της ΛΑΡΚΟ εσκεμμένα παραπλανεί τους πάντες. Βάζει πολιτήριο στο δέντρο, όμως πουλάει όλο το δάσος. Η αλήθεια είναι ότι η ΛΑΡΚΟ δεν εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις τρομακτικές δυνατότητες που υπάρχουν κάτω από την ελληνική γη. Δεν τις επετράπει ποτέ. Όχι μόνο αφέθηκε στο έλεος του Θεού, αλλά υπομονέθηκε σφόδρα. Μα για να είμαστε όμως και ειλικρινείς, σε αυτή την πανέμορφη χώρα που αντιμετωπίζεται από τους εταίρους ως αποικία, το ότι υπάρχει ΛΑΡΚΟ μέχρι σήμερα, εξορίσσει μεταλλεύματα και παράγει προϊόν, είναι πραγματικά ένα θαύμα. Αυτό πραγματικά δεν μπορούν να το χωνέψουν με τίποτα. Πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει μια τέτοια δραστηριότητα και να παράγει τέτοια προϊόντα, ή ακόμα περισσότερο, πώς μπορεί να παράξει κοβάλτιο και νικέλιο στο μέλλον, την επόμενη μέρα? Αυτό είναι αδιανόητο για αυτούς και φυσικά για τα μεγάλα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Πρέπει οπωσδήποτε να τελειώνει. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να παράγει νικέλιο ή κοβάλτιο. Απαράδεκτο. Δεν είναι δυνατόν μια ΛΑΡΚΟ και μια χούφτα εργαζόμενοι να αντιστέκονται. Το σχέδιο του 2014, που είναι ακόμη και σήμερα ενισχύ, ήταν πολύ καλά μελετημένο. Τα πιο βρώμικα και υποχθόνια μυαλά τότε έσπηραν ανέμους και τώρα έρχονται να θερήσουν τις θύελες. Ας μην γελιόμαστε, συνάδελφοι και συναγωνιστές, το ξέρουμε καλά. Μας το υπενθυμίζει καθημερινά αυτή η φωνή στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι αυτοί θέλουν να την κλείσουν την εταιρεία. Θέλουν να σταματήσει να παράγει και να μαραζώσει ο τόπος. Ένα πράγμα μας μένει. Αφήνοντας πίσω την όποια αντιπαράθεση ή διαμάχη, να μείνουμε μαζί μέχρι τέλους, ενωμένοι και μονιασμένοι. Αυτό τους πονάει. Αυτό τους νικάει.
Ρωτήσαμε τους κυβερνώντες και τους τεκνοκράτες που ακριβοπληρώνονται για να φτιάχνουν εταιρικούς Φραγκεστάιν και βιομηχανικά εκτρώματα με σκοπό την απαξίωση και τη διάλυση. Πώς διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ από το σχεδιασμό σας? Και αυτοί βγάλανε τα κομπιουτεράκια τους, ανοίξαν τις καταστάσεις τους, κάναν τους υπολογισμούς τους και με σκυμμένο το κεφάλι μας είπαν εντελώς μηχανικά και ομά. Οι εργαζόμενοι δεν διασφαλίζονται. Οι θέσεις εργασίας είναι στον αέρα. Οι εργαζόμενοι δεν είναι πουθενά. Μα αλήθεια, υπάρχει ανάπτυξη χωρίς εργαζόμενο? Υπάρχει επόμενη μέρα χωρίς έψυχο υλικό? Μα καλά, αυτοί που κυβερνάνε χώρες και αυτοί που διοικούν εταιρείες και κολοσσούς δεν το μάθαν ποτέ στα πανεπιστήμια τους και στα κολεγιά τους ότι η εταιρεία, επιχείρηση, βιομηχανία είναι οι εργαζόμενοι της? Ελάτε σήμερα να δείτε που είναι οι εργαζόμενοι. Είναι όλοι εδώ. Η καρδιά τους χτυπάει δυνατά. Τόσο δυνατά που είμαι σίγουρος ότι ακούγεται μέχρι τα υπουργεία σας. Διαπερνάει τους μονωμένους στίχους των γραφείων σας, σπάει την τεχνοκρατική σας απάθεια και αναλγησία και σας τυρανάει, σας ταλαιπωρεί, σας βαραίνει αβάσταχτα. Εμείς συνάδελφοι δεν έχουμε πολλές επιλογές. Ποτέ δεν είχαμε. Είμαστε μαθημένοι πάντοτε να κάνουμε αυτό που πρέπει και αυτό που χρειάζεται για να γίνει δουλειά. Να φέρουμε το ψωμί στις οικογένειές μας. Είμαστε πρωταθλητές αυτό. Όλοι μαζί, συνάδελφοι και αδέλφια, θα παραμείνουμε στα πόστα μας μέχρι τέλους, μέχρι να μας πάρουν σηκωτούς. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά. Το χώμα ατσάλι, κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ.